Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Ή αν θέλετε αλλιώς, είναι η επέτειος της αρχής για την διάδοση της χριστιανικής μας πίστης σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τους ανθρώπους οι οποίοι παρέλαβαν το Άγιο Πνεύμα κατά την υπόσχεση που τους έδωσε ο Ιησούς λίγο πριν από την ανάληψή του. Κοντά μας βεβαίως ο Σεβασμιώτατος Λυτής Κεραντίνης, ο κύριος Φιλόθεος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα ξέρω πόση δουλειά είχατε στο μοναστήρι, αλλά είσαστε εδώ μαζί μας. Δεν πειράζει, μακάρι. Αυτά είναι ρήματα Θεού, είναι ευλογία Θεού, είναι χάρη Θεού. Ειρηνεύει ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού. Δεν κουράζεται, ειρηνεύει. Δηλαδή μεταλαμπαδεύεται χάρη επάνω του. Με τα μηνύματα τα οποία μπαίνουν μέσα, αγιάζεται τα μάτια του, το στόμα του, τα αυτιά του, οι αισθήσεις του όλες. Με το λόγο του Θεού. Ενώ δεν αγιάζεται αλλά ξεπαγιάζεται εάν βλέπει άλλα και πράγματα και κάνει άλλα πράγματα τα οποία απομακρύνουν τη χάρη του Θεού από πάνω του. Και οπότε είναι δυστυχής ο καημένος ο άνθρωπος και δεν το ξέρει. Εκείνο που ζητούμε όλοι είναι μόνο ο Χριστός. Τη χάρη του Θεού. Έχουμε λοιπόν σαν σήμερα την εμφάνιση της τρίτης υποστάσεως στους μαθητές του Ιησού. Και που ουσιαστικά έδωσε το ενακτήριο λάκτισμα για τη διάδοση αυτής της πανέμορφης θρησκείας μας σε ολόκληρο τον κόσμο, σεβασμιότατε. Όλοι οι μαθητές έλαβαν από μία αποστολή. Ναι, και γένε το άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης βιαίας πνοής. Ήχος ως περφερωμένης βιαίας πνοής. Και πλήρωσε όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσε ως ήπειρος, ως ήπειρος εκάθισέται εφένα έκαστον αυτόν. Το βλέπουμε στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων που το ονομάζουν όλο το γεγονός αυτό και είναι θαυμάσιο γεγονός, ξέρετε, διότι τώρα έτσι πληρούται και ξέρουμε ότι ο παράκλητός μας μας πληρώνει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα βλέπετε ότι οι Άγιοι Απόστολοι ήταν αδύνατοι άνθρωποι, ήταν φοβισμένοι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγε κανείς αγράμματοι, θα έλεγε κανείς ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν να μπορέσει να κρατηθεί όπως γενναίοι, όπως ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν και γενναίος στο θέμα του λόγου, ήταν πιο ανθυρός, πιο... Κι όμως οι άλλοι δεν είχαν αυτό. Σκέπτονται ότι μπορεί να σκοτωθούν, σκέπτονται ότι ήταν οπαδοί, σκέπτονται ότι ήταν αυτό, σκέπτονται πολλά. Και όμως παρακαλούσαν τον Θεό. Έβλεπαν τον Θεό, δυναμώνονταν για λίγο και πάλι σαν άνθρωποι. Έως ότου ήρθε η χάρις του Αγίου Πνεύματος, τους έδωσε ενέργεια. Σε έδωσε ενέργεια χάριτος. Πολλά είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ποια είναι αυτά? Είπατε πριν ότι τους έδωσε τη δυνατότητα να μιλούν πολλές γλώσσες. Πνεύμα σοφίας. Πνεύμα συνέσεως. Πνεύμα δυνάμεως. Πνεύμα βουλής. Πνεύμα ισχύως. Πνεύμα φόβου Θεού. Πνεύμα γνώσεως. Είναι 7 τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα οποία τα έλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά στο χάρισμα αυτό των γλωσσών, γι' αυτό και όθησαν γλώσσα ως ήπειρος γλώσσα από πάνω από τα κεφάλια τους και κάθισαν εφένα έκαστον εξ αυτών. Γιατί άρχισαν πλέον να καταλαβαίνουν και να μιλούν γλώσσες. Μπορεί να μιλήσετε εσείς τη γλώσσα την αραμαϊκή τώρα? Όχι. Μπορείτε να μιλήσετε τη γλώσσα τη γαλλική? Όχι. Μπορείτε να μιλήσετε τη γλώσσα τη σουηδική? Όχι. Εκείνοι όμως μπορούσαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μπορώ ποντιακή. Και αυτά είναι τα γνωρίσματα. Α, γρικά και ποντιακά. Και καλατζεύς. Πήραν λοιπόν αυτά τα χαρίσματα που είπατε και έκαναν και θαύματα. Και βέβαια, το χάρισμα της θαυματουργίας. Το χάρισμα της προοράσεως. Το χάρισμα της διοράσεως. Χαρίσματα. Όλα τα οποία πρώτα δεν τα είχανε με την επιδημία του Αγίου Πνεύματος, με την επέλευση του Παρακλήτου, δυναμώθησαν και γίνανε
πάρα πολύ δυνατοί, πνευματοφόροι, θα έλεγε κανείς μπαρουτιασμένοι, θα έλεγε κανείς μπουρλοτιέριδες, για να μπορέσουν να κηρύξουν το λόγο του Θεού. Και τον κήρυξαν ανά τα τετραπέρατα. Ναι. Εδώ να ρωτήσω εγώ, εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, το οποίο βέβαια από τα συμφραζόμενα και από τα όσα ξέρουμε σαφέστατα προκύπτει, αλλά δεν έχω ακούσει κάποιον να το ποτέ να το επισημαίνει. Και ποιο είναι αυτό? Την διαφορετικότητα της διδασκαλίας του Ιησού σε σχέση με αυτή με αυτή των μαθητών. Διότι ο Ιησούς δίδασκε τον Λόγο του Θεού, μάθαινε, επικοινωνούσε, διακόνευε το Θεό, το Λόγο του Θεού, στους ανθρώπους, στους μαθητές του πρώτα και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο δευτερευόντως. Οι μαθητές του Ιησού ήταν αυτοί που ναι μεν διακόνευαν το Λόγο του Θεού, αλλά νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της διδασκαλίας τους δεν αφορούσε μόνο στο Λόγο του Θεού, αλλά αφορούσε και στη ζωή και το έργο του Ιησού. Αυτή ήταν η διαφορά στη διδασκαλία μεταξύ του Ιησού και των μαθητών. Νομίζω ότι πρέπει να σας δώσω το λόγο να πείτε εσείς τώρα και μερικά λόγια περισσότερα. Έχω δίκιο ή άδικο? Είναι έτσι ή δεν είναι? Μα ο Θείος διδάσκαλος τους εδίδαξε, τους κάλεσε, τους διάλεξε, διάλεξε το επιτελείο του για να μπορέσουν να διδάξουν το λόγο του. Και βεβαίως τον διδάξανε. Αλλά για να μπορέσουν να το διδάξουν έπρεπε να είναι ικανοί να το διδάξουν. Διότι ήταν αγράμματοι. Και διότι δεν πήγε στους μορφωμένους και στους παραμορφωμένους σε εισαγωγικά, οι οποίοι εμφανίζονται με πολλές φορές με ύφος 100 καρδιναλίων, γιατί έβγαλαν ένα πανεπιστήμιο, γιατί έβγαλαν την Οξφόρδη, γιατί σπούδασαν έξω, γιατί έγιναν έτσι, γιατί έγιναν αλλιώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι, αυτοί οι αγράμματοι ακριβώς το επιτελείο του, το οποίο το διάλεξε στη λίμνη της Γενισαρέτ, εκεί στη λίμνη που τόσο αγαπούσε, ήταν η παραθαλασσία, η Καπερναούμ, και τόσο το μέρος το αγαπούσε ο Κύριος, εκεί που διάλεξε, διάλεξε τα τελευταία, δηλαδή τελευταία η τροχή της αμάξης. Οι φτωχοί ψαράδες δεν είχαν τίποτα, καμία υπόσταση στην εποχή εκείνη. Ήταν τα τελευταία που θα έλεγε κανείς στρώματα. Αμόρφωτοι, τελείως. Αλλά για να φανεί η χάρις τώρα του Θεού, δέστε τι έκαναν. Οι αμόρφωτοι, οι αστοιχείωτοι, οι ατελείς, οι ψαράδες αυτοί, αλλά είχαν μία χάρη. Ήταν απλοί. Που δηλώνει εδώ πέρα ότι ο Κύριος πολύ αρέσκεται στην απλότητα. Αλλά όχι μόνο ο Κύριος, αρέσκεται και ο καθένας, και εσείς και όποιος και εγώ και οποιοδήποτε. Άμα δούμε τα μάτια του αλουνού, του απλού, του ευλογημένου ανθρώπου, μέσα μας ηρεμούμε, λύνονται τα προβλήματά μας. Άμα δούμε το ντεμπούτο και το ύφος και το αυτό, τη μύτη επάνω και το αυτό, οπωσδήποτε καταλαβαίνετε από μέσα, σφίγγει η καρδιά μας. Εδώ λοιπόν διαλέγει ο Κύριος μας τους αστοιχείωτους, τους απλούς, τους αμόρφωτους, για να δείξει ότι η χάρις του Θεού τους μεταποίησε σε ιεραποστόλους, σε αποστόλους. Τους μεταποίησε σε πνεύματα τα οποία ήταν πνευματέμφορα πλέον. Πνεύματα τα οποία άνθρωποι οι ήταν άγιοι, οι οποίοι ήταν πλουτισμένοι με χαρίσματα θαυματουργικά, χαρίσματα μεταδοτικά αποστολικής διαδοχής, χαρίσματα ιεροσύνης και αρχιεροσύνης, χαρίσματα και τόσα και τόσα άλλα τα οποία είχαν. Αλλά και διότι μεταμετέδιδαν τα χαρίσματα. Βλέπετε, ας πούμε, πολλές φορές ότι ακουμπούσαν τα χέρια τους και γινότανε ο Ενέας, ο παράλυτος. Ενέα, ιάτεσε ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και ακουμπήσε μόνο το χέρι του. Σε γιατρεύει. Με το όνομα του Χριστού γιατρεύανε. Και κάνανε πολλά θαύματα, όπως βλέπετε ο Απόστολος Θωμάς. Ο οποίος
ξέρουμε πολύ καλά ότι ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη του Σαββάτου και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές δια των φόβων των Ιουδαίων, έστει ο Κύριος και λέγει αυτής ειρήνη μην. Τους έλειπε, τι τους έλειπε, τι τους έδωσε, δεν ήταν ήρεμοι μετά από αυτό το γεγονός. Τους λέει ειρήνη μην. Και βλέπουμε παρακάτω ότι έλειπε ο Απόστολος Θωμάς. Και βλέπουμε όταν έρχεται του λένε είδαμε εωράκαμε τον Κύριον. Τι είναι αυτά που μου λέτε λέει. Εγώ τον Κύριο θα τον ομολογήσω, θα τον κηρύξω, αλλά πρέπει και εγώ να δω, να πιστέψω. Και έστει εν το μέσο αυτόν και λέγει πάλι αυτής ειρήνη μην. Την ειρήνη την οποία δεν είχαν ακόμη. Δεν είχε έρθει ο Παράκλητος, ήταν άνθρωποι ακόμη. Και σαν άνθρωποι λαλούσαν. Οπότε βλέπουμε εκεί ότι ακουμπάει τον τύπο τον ύλον ο Απόστολος Θωμάς και αμέσως ξεφωνίζει και λέει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου! Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!» Και εμπλουτίζεται και ο Απόστολος Θωμάς σήμερα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και φεύγει για τις Ινδίες. Και εκεί πάει στις Ινδίες και βλέπει το βασιλιά των Ινδιών και του λέγει ότι εγώ είμαι μηχανικός, εγώ είμαι, ξέρω να σου κτίσω ένα παλάτι, θέλεις? Βεβαίως λέει, θα στο ορίσω το μέρος, αλλά θα μου δώσεις τόσα χρήματα, τόσα χρυσά, τόσα αυτά. Και του έδινε και πάλι του λέγανε χρειαζόταν και άλλο χρήματα και πάλι και πάλι και πάλι και αυτός ο Απόστολος Θωμάς μας τα σκόρπιζε όλα στους πτωχούς και στους πένιτες τα χρήματα του βασιλιά, και ο βασιλιάς των Ινδιών περίμενε να δει παλάτι που θα ντούκτιζε ο τότε φερόμενος ως πολιτικός μηχανικός, ο οποίος δεν ήταν πολιτικός μηχανικός ο Θωμάς. Όχι, αλλά του είπε ότι μπορούσε να ντουκτίσει παλάτι. Το αποτέλεσμα είναι όταν κοίταξε να δει πότε τελειώνει και δεν είδε ότι δεν υπήρχε, λέει να τον πιάσετε, να τον συλλάβετε, είναι απατεών. Και τότε ο αδερφός του πεθαίνει, του βασιλιά των Ινδιών. Θα δούμε ότι εμφανίζεται και του λέγει ότι πέρασα από ένα πάρα πολύ ωραίο μεγαλοπρεπέστατο παλάτι. Πέρασα και το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ και ρώτησα βάλτε με σε αυτό το παλάτι. Όχι, μου είπαν, αυτό είναι το παλάτι το οποίο κτίζει ο αδελφός σου δίδοντας τα χρήματα αυτά τα οποία μοίρασε ο Απόστολος Θωμάς στους πτωχούς. Δηλαδή ο αδελφός σου με την ακούσιον ελεημοσύνη την οποία έκανε ο Απόστολος Θωμάς, την ακούσιον χωρίς τη θέληση του αυτού, έκτισε παλάτι με την ελεημοσύνη αυτή στους ουρανούς για το βασιλιά των Ινδιών και επίστη και επίστευσε εις τον Χριστόν. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν εφοβούντο. Δεν φοβείται ο Απόστολος Πέτρος όταν έρχεται μέσα στο Κολοσσέον και φωνάζει μέσα σε όλους εκεί, γιατί είχαν πιάσει τους χριστιανούς. Θα ευρυχόντω τα λιοντάρια. Ξέρετε τι είναι? Δεν μου λέτε κύριε Λαζάρου? Ή και εσύ γλυκιά μου ψυχούλα η οποία μ' ακούς. Εάν σε ρίξουν σε ένα κλωβό και αφαιρέσουν τα λιοντάρια και τις τίγρεις και έρθουν κατά πάνω σου και βρυχούν, τι θα κάνεις? Δεν θα φοβηθείς? Αλλά για να τους ενισχύσει φωνάζει στο Κολοσσέον μη φοβήστε ότι Ιησούς χθες, σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας Ιησούν Χριστόν πιστεύετε τον εσταυρωμένο και αναστάντα, μη φοβήστε.